gracias. Y me han puesto los sopanópulos que me han resolvido pisis. Que ya patisis. Στο δικτυακό τόπο μόνο 5 ερωτήσεις, μια ειδική κατηγορία quiz είναι τα quiz λογικής. Επειδή λοιπόν κάποιοι φίλοι που ασχολούνται με τα quiz στις 5 ερωτήσεις μου είπαν ότι δυσκολεύονται πότε-πότε με τα quiz λογικής, θα δούμε σε αυτό το βίντεο ένα απλό τρόπο επίλυσής τους. Πώς θα βρίσκουμε? Από οποιαδήποτε σελίδα μέσα στο δικτυακό τόπο πηγαίνουμε εκεί που είναι οι κατηγορίες. Και ακριβώς επάνω από το λύκειο βλέπουμε τη λογική που αυτή τη στιγμή έχει 12 quiz. Πατώντας εκεί πέρα μας δείχνει ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι επιλογές που έχουμε για να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα λογικής. Ας πούμε λοιπόν ότι από τις 5 ερωτήσεις από την κατηγορία λογική επιλέγουμε το quiz άσημη ζωγράφη, του οποίου τα στοιχεία βλέπουμε εδώ πέρα. Για να δούμε λοιπόν έναν τρόπο που μπορούμε να προσεγγίσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Να πω εδώ πέρα ότι δεν είναι ο μοναδικός τρόπος. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετικούς τρόπους επίλυσης. Απλά είναι ένας κατανοητός και απλός τρόπος για να μπορέσουμε να βρούμε τις απαντήσεις. Έχουμε λοιπόν καταρχήν τέσσερις ανθρώπους, τέσσερις καλλιτέχνες. Θα φτιάξουμε κάποια πινακάκια που θα βάλουμε τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται καλλιτεχνία εδώ πέρα. Λοιπόν, τι γνωρίζουμε? Ότι είναι η αδαμαντία, την βάζουμε με α, ο Διομήδης με δ, ο Μελέτης με μ και η Πολυξένη με π. Και αυτή, ας πούμε ότι αυτή είναι τα άτομα και από πάνω θα βάλουμε εδώ πέρα τα θέματα καταρχήν. Τέσσερα θέματα και διπλή γραμμή για να ξεχωρίζουν. Τι έχουμε? Έχουμε τη γέφυρα, το δάσος, τα ζώα και το πορτρέτο. Επίσης έχουμε και τις τιμές που έπιασαν αυτοί οι πίνακες, οπότε θα φτιάξουμε ακόμα ένα πινακάκι όπου έχουμε 50, 60, 70 και 80 ευρώ και αντίστοιχα €50, €60, €70 και €80 το ποσό που πήρε ο κάθε ζωγράφος. Και έτσι συμπληρώσαμε τα στοιχεία της πρώτης παραγράφου. Πάμε τώρα να δούμε συγκεκριμένα για το πρόβλημα αυτό τι στοιχεία έχουμε. Πρώτα απ' όλα λέει ο Διομήδης ζωγράφισε μία γέφυρα. Άρα πάμε στη γραμμή που είναι ο Διομήδης και βάζουμε ένα συν στη γέφυρα. Τη στιγμή που ο κάθε ζωγράφος έχει κάνει μόνο ένα έργο, αυτό σημαίνει ότι στις υπόλοιπες στήλες αυτής της γραμμής θα βάλουμε πλην. Δεν μπορεί να ζωγράφει ούτε το δάσος, ούτε τα ζώα, ούτε το πορτρέτο, αλλά μόνο τη γέφυρα, όπως και η γέφυρα έχει καλλιτεχνηθεί μόνο από το Διομήδη. Οπότε το πρώτο στοιχείο το χρησιμοποιήσαμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Ο πίνακας με το δάσος πουλήθηκε 60 ευρώ. Πάμε στο δάσος, 60 ευρώ, βάζουμε ένα συν. Πλην, πλην, πλην εδώ, μόνο το δάσος πουλήθηκε 60 ευρώ και δεν είχε άλλη τιμή παρά μόνο τα 60.
Εδώ να σημειώσω πρόσθετα ότι ξέρουμε και κάτι παραπάνω τώρα, ότι από τη στιγμή που το δάσος δεν το ζωγράφισε ο Διομήδης, σημαίνει ότι και ο Διομήδης δεν πληρώθηκε με 60 ευρώ. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε, μπορούμε απλώς να το χρησιμοποιήσουμε και αργότερα αν χρειαστεί. Έχουμε και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει. Πάμε στο τρίτο. Η πολυξένη δεν ασχολείται με πορτρέτα. Η πολυξένη δεν έχει κάνει πορτρέτο. Ένα πλήν εδώ. Και η αδαμαντία πούλησε τον πίνακά της για 60 ευρώ. Η αδαμαντία πούλησε για 60 ευρώ τον πίνακά της, άρα ούτε 50, ούτε 70, ούτε 80, όπως επίσης και εδώ. Και τι ξέρουμε τώρα, ότι 60 ευρώ πουλήθηκε το δάσος και 60 ευρώ πούλησε η αδαμαντία. Άρα προφανώς η αδαμαντία έχει φιλοτεχνήσει το δάσος, τον πίνακα με το δάσος. Οπότε στη γραμμή και στη στήλη συμπληρώνουμε τα πλήν. Τι βλέπουμε όμως εδώ, ότι η πολυξένη για παράδειγμα δεν μπορεί να ζωγράφισε κανένα άλλο πίνακα παρά μόνο τον πίνακα με τα ζώα, γιατί είναι το μόνο που έχει μείνει. Και αντίστοιχα το πορτρέτο το ζωγράφισε ο Μελέτης. Και βλέπουμε ότι το πρώτο πινακάκι, ποιος ζωγράφισε τι, έχει συμπληρωθεί. Για να δούμε τώρα το τέταρτο στοιχείο. Ο ακριβότερος πίνακας δεν απεικόνιζε ούτε δάσος ούτε ζώα. Ποιος είναι ο ακριβότερος πίνακας? Προφανώς τα 80 ευρώ. Δεν απεικόνιζε ούτε δάσος, αυτό το στοιχείο το έχουμε ήδη, αλλά ούτε και ζώα. Φεύγει και αυτό. Και πάμε στο τελευταίο στοιχείο. Ο πίνακας που πουλήθηκε για 70 ευρώ ήταν είτε ο πίνακας της αδαμαντίας στα 70 ευρώ, η αδαμαντία δεν ήταν. Αυτό το ξέρουμε ήδη. Ή ο πίνακας με τη γέφυρα. Άρα προφανώς 70 ευρώ πουλήθηκε ο πίνακας με τη γέφυρα. Πάμε στη γέφυρα, 70 ευρώ συν. Πλην εδώ, στη στήλη. Και αντίστοιχα, πλην εδώ, στη γραμμή. Τι έχουμε εδώ, ποιος πίνακας πουλήθηκε 80 ευρώ? Προφανώς το πορτρέτο. Πλην και συν 50 ευρώ πουλήθηκε ο πίνακας με τα ζώα. Ποιος ζωγράφος, ποιος φοιτητής, σπουδαστής ζωγράφισε τον πίνακα με τα ζώα, ξέρουμε ότι ήταν η πολυξένη. Άρα η πολυξένη με τα 50 ευρώ. Βάζουμε συν εδώ, πλην εδώ, πλην εδώ και πλην, πλην. Τι άλλο γνωρίζουμε? Για παράδειγμα, 80 ευρώ πουλήθηκε το πορτρέτο που το ζωγράφισε ο Μελέτης. Να το. Πλην, πλην και συν. Οπότε έχουμε το ποιος σπουδαστής πήρε ποιο ποσό συμπληρωμένο, ποιος σπουδαστής ζωγράφισε ποιο θέμα συμπληρωμένο και αντίστοιχα ποιο θέμα τιμήθηκε με το αντίστοιχο ποσό και αυτό συμπληρωμένο. Και τώρα μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε από τις ερωτήσεις θέτει το quiz. Αυτό. Ελπίζω να ήταν κατανοητό. Γεια σας.